Ο Θόδωρος Πάγκαλος μας περιμένει να συζητήσουμε μαζί για εκείνη τη βραδιά και για όλα όσα μεσολάβησαν. Κύριε Υπουργέ, πέρσι σαν τέτοια μέρα ήταν δύσκολες ώρες για την ελληνική εξωτερική πολιτική και γενικώς για την ελληνική πολιτική. Η έρευνα που έκανε ο Αντένα με αφορμή την κρίση της Σύμμιας, που συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος, έδειξε ότι ένα χρόνο αργότερα υπάρχουν δύο εκδοχές ως προς την κρίση αυτή που υποστηρίζουν οι μεν και οι δε. Η μία εκδοχή μιλάει για μία προσχεδιασμένη κρίση, είτε οι ορισμένους προσχεδιασμένοι από τις ΗΠΑ για να επιβεβαιώσουν το δυτικό τους ρόλο, είτε προσχεδιασμένοι από την Τουρκία για να μπορέσει να επιβεβαιώσει τις επιθετικές της βλέψεις στο Αιγαίο. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή μιλάει για μία κρίση που ξεκίνησε συμπτωματικά και κλιμακώθηκε από κακή διαχείριση της κρίσης και από τις δύο πλευρές ή από διάφορες αστοχίες. Ποια είναι η δική σας άποψη με τη σοφία του ενός χρόνου που πέρασε από τότε? Νομίζω ότι η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό έχει αποδεχθεί συνολικά πολιτικός της κόσμος, τα επιτελεία της, την ιδέα της αναθεώρησης της συνθήκης Λοζάνης. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το ένα ή το άλλο νησί ή νησίδα ή βράχο. Αλλά θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη διεκδίκηση γύρω από τα κομμάτια αυτά εδάφους για να επιτύχουν τους καλύτερους δυνατούς όρους στη διαπραγμάτευση, ως διαπραγματευτικό επιχείρημα. Αν θέλετε να σας δώσω μια αναλογία, κάπως όπως χρησιμοποίησε ο Γκριγόροφ τη σημαία του στη διένεξη με τα Σκόπια. Και αυτό είναι από την πλευρά τους μια συνηθισμένη τακτική για μια τέτοια χώρα που συμπεριφέρεται ακόμα με έναν αναχρονιστικό τρόπο, θα έλεγα έναν τρόπο που αρμόζει στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτό λοιπόν το συμπτώνω σε καιρό. Είχαμε πολλές ενδείξεις. Το ότι το διατύπωσαν εκείνη την εποχή είναι μέχρι ενός σημείου τυχαίο γεγονός, γιατί συνέβη το γεγονός της προσάραξης του πλοίου στην Ήμια, και επίσης επιλογή κάποιου συνδυασμού παραγόντων στην τουρκική ηγεσία. Θα σας θυμίσω ότι όσοι παρακολουθούν τα τουρκικά πράγματα ξέρουν ότι μέχρι και σήμερα υπάρχει οξύτατη διένεξη στην Τουρκία για το αν έπρεπε να διατυπώσουν την διεκδίκησή τους ή όχι. Όχι για το αν η διεκδίκησή τους είναι σωστή. Όλοι λένε ότι βεβαίως πρέπει να τα διεκδικήσουμε τα νησιά. Για το αν έπρεπε να το κάνουν εκείνη τη στιγμή. Όχι, όμως διαφωνούν. Από τις δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Μου επιτρέψετε να σας πω ότι πρέπει να μάθουμε κάποτε να σοβαρευτούμε και για τόσο σοβαρά θέματα να μην επιδιδόμαστε με τόσο μεγάλη ειδονήσια αστυνομικής φύσεως σενάρια, με τους σκοτεινούς Αμερικανούς που οργανώνουν διάφορα σχέδια δολοπλοκίας κτλ. Η Αμερική είχε κάθε συμφέρον να αποφύγει μια κρίση εκείνη τη στιγμή. Και αυτό έπραξε εξάλλου και στη συνέχεια. Έκανε τα πάντα για να την εκτονώσει και να την αποκλιμακώσει. Μπαίνετε ήδη στο δεύτερο θέμα που ήθελα να θέσω, επειδή εκείνο το βράδυ εσείς είχατε την βασική επαφή με την αμερικανική πλευρά. Εσείς είσαστε αυτός που θα μπορείτε καλύτερα να μας πείτε. Είχατε την αίσθηση του προσχεδιασμένου, του προμελετημένου, γιατί θα φαινόταν αυτό από τις κινήσεις των Αμερικανών. Ούτε στιγμή. Οι άνθρωποι δηλαδή. Αλλά θα με επιτρέψετε να σας πω, ορισμένοι συνάδελφοί σας κατασκευάζουν τα γεγονότα. Σε κείμενο χθεσινό συναδέλφου σας, που τα είχε γράψει σωστά τότε, γιατί ζήτησα το τότε του κείμενο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το θυμόμουν, έχει εισαχθεί μια νέα ιδέα για να γίνει το ανάγνωσμα δραματικότερο. Δηλαδή ότι οι Αμερικάνοι μας ανακοίνωσαν ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν τη δεύτερη Ήμια. Αυτό είναι ένα ακριβέστατο. Ανακοινώθηκε στην Άγκυρα από την κυρία Τσιλέρ και ο πρώτος που μας το τηλεφώνησε ήταν ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου μας, ο κ. Σταθελόπουλος. Άρα συνεπώς δεν είχατε αυτή την αίσθηση. Δεύτερο στοιχείο, η τουρκική ηγεσία εκείνες τις μέρες, με εξαίρεση τη δήλωση Τσιλέρ της 30ης Ιανουαρίου, δηλαδή λίγες ώρες πριν την τελική κρίση, δεν δίνει την αίσθηση ότι το κλιμακώνει το θέμα. Έχουμε δηλαδή δηλώσεις και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλώσεις και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μπαϊκάλ τότε, οι οποίοι δείχνουν να το κρατούν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Σας λέω ότι υπήρχαν συνεχώς αμφισβητήσεις και διαφορές απόψεων περί την τακτική. Μάλιστα. Μην κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία δεν έχει αυτή τη διεκδίκηση. Κατάλαβα. Ότι δεν σκοπεύει να την προβάλλει κάποια στιγμή. Αυτό υπήρχε και υπάρχει βεβαίως πια εκδηλωμένο. Αλλά το αν έπρεπε να το εκδηλώσουν εκείνη τη στιγμή ορισμένοι παράγοντες που τους ενοχλούσε
σε άλλα θέματα, όπως τους ενόχλησε με την ελληνική αντίδραση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εικόνα τους παγκόσμια, αυτοί είπανε, για όνομα Θεού, μην το πούμε τώρα, διότι θα μας πάρουν χαμπάρι, αν θέλετε, για να μεταχειριστώ μια τουρκική λέξη. Συνεπώς εκεί αποδίδεται και τη δήλωση του Ντενίς Μπαϊκάλ που μας κάνει και ο οποίος λέει ότι βεβαίως μας άφησε άφωνους αυτή η ιστορία. Βεβαίως, ο Μπαϊκάλ δείχνει μια μηχανία για όλα τα γεγονότα. Αλλά ούτε ο Μπαϊκάλ έρχεται έστω και σήμερα να πει ότι υπάρχει ένα status quo στο Αιγαίο, είναι η συνθήκη της Λοζάνης, δεν ζητούμε τίποτα σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχετε τα δικαιώματα αυτά και από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε άλλα αιτήματα όπως είναι τα που προέκυψαν εκ των υστέρων, για καταστάσεις που προέκυψαν εκ των υστέρων, όπως η αγιαλίτιδα ζώνη, ο εναέριος χώρος. Συνεπώς, για να συνοψίσω, η ερμηνεία σας του γεγονότος είναι ότι στρατηγικά υπάρχει μια τουρκική επιδίωξη και ότι συμπτωματικά εξεδηλώθη. Να παζαρέψουμε χωρίς αναφορά στο διεθνές δίκαιο, χωρίς συγκεκριμένο κριτή. Αν δηλαδή, όλες οι δηλώσεις μιλούν για διάλογο γενικώ, δεν τελικά δεν τα βρούμε, ποιος θα μας κρίνει, χωρίς δηλαδή θεσμικό και νομικό πλαίσιο να ξαναπαζαρέψουμε την κατάσταση στο Αιγαίο με βάση τη σημερινή δύναμή τους και την υποτιθέμενη δική μας αδυναμία. Εκείνο το βράδυ πολλά ελέγχθησαν για την πολιτική διαχείριση της κρίσης. Άλλωστε και εσείς ο ίδιος δεχθήκατε κριτική για αυτά που έγιναν ή που δεν έγιναν εκείνο το βράδυ. Εγώ τα αφήνω στην πάντα, έχουν ελεγχθεί πολλά. Υπήρξε όμως ένα σταδοτικό γεγονός, το οποίο έχω την αίσθηση ότι άλλαξε την πορεία των διαπραγματεύσεων. Το οποίο ήταν η κατάληψη δεύτερης βραχονισίδας. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι διαφορετικά διαπραγματευόταν η ελληνική κυβέρνηση έως τότε και διαφορετικά ήταν αναγκασμένη να διαπραγματευτεί από εκεί και μετά. Αυτή η αίσθηση είναι γεγονός. Υπήρξε μια προσπάθεια από αυτούς που έχουν σοβαρότερες ευθύνες για τα γεγονότα που εκείνο το βράδυ εξελίχθηκαν να μεταφερθεί η ευθύνη αλλού. Ήμουν υποχρεωμένος για να αποφύγει η χώρα μια αναμέτρηση η οποία ήταν αβέβαιες έκβασης. Τουλάχιστον. Ναι, αλλά και μάταιη με την έννοια ότι ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι βυθίζαμε περισσότερα πλοία από ό,τι θα βυθίζαν οι Τούρκοι, αν υποθέσουμε σκοτώναμε 10.000 Τούρκους και οι Έλληνες σκοτώνανε 1.000, πάλι το τέλος θα ήταν η διπλωματική ήττα της Ελλάδας, γιατί θα παρενέβαινε η διεθνής κοινότητα και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα μας ανάγκασαν με το δικό τους βάρος, με την παρουσία ακόμη και δικών τους στρατιωτικών μονάδων στην περιοχή, να καθίσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Χωρίς αρχές, χωρίς θεσμικό και νομικό πλαίσιο, όπως ακριβώς δηλαδή ζητούσε η Τουρκία. Η Τουρκία από αυτήν τη σύγκρουση θα έβγαινε ούτως ή άλλως κερδισμένη. Εάν μας νικούσε και στρατιωτικά, θα έβγαζε ένα επιχείρημα για την περαιτέρω για την στρατιωτική ισχύ της. Εάν έχανε στρατιωτικά σε αυτό το επεισόδιο που από τη φύση του θα ήταν μικρής διάρκειας, θα κέρδιζε τις διαπραγματεύσεις. Εμείς θα βγαίναμε ούτως ή άλλως χαμένοι. Έπρεπε να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Και έπρεπε γι' αυτό να αποκλιμακώσουμε την ένταση. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, θεωρώ, αν θέλετε, μια κορυφαία στιγμή της προσφοράς μου προς το έθνος και το λαό, την επίτευξη της συμφωνίας αυτής της νύχτας. Τώρα, υπάρχουν άλλα γεγονότα που δεν ήταν απαραίτητα, τα οποία συνέβησαν και θα μπορούσαν να μην έχουν συμβεί. Η κατάληψη του δεύτερου νησιού, η πτώση του ελικοπτέρου. Αυτά όλα δεν ήταν στο δικό μου τομέα διαχείρισης. Ασφαλώς. Αλλά η ερώτησή μου αφορούσε το εξής. Δεν μπορούσα ότι να κάνω τίποτα για αυτά. Δηλαδή, ούτε για να τα πω, ούτε για να η ερώτησή μου όμως έλεγε το εξής, ότι η κατάληψη βραχονισίδας δεν ήταν ένα απλό περιστατικό στη διάρκεια της νύχτας, όπως ενδεχομένως ένα κακό περιστατικό ήταν το ελικόπτερο ή κάποια άλλα περιστατικά. Ήταν ένα περιστατικό που άλλαξε ουσιαστικά την πορεία των διαπραγματεύσεων. Καθοριστικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Γίνεται μια εντελώς ηλίθια συζήτηση περί την σημαία. Και αυτό έχει κυριαρχήσει στο μυαλό των περισσότερων πολιτών. Μιλάμε για τη δικιά μας σημαία, ενώ υπήρχαν σημαίες. Ασφαλώς, ναι. Υπήρχε μία ελληνική σημαία και μία τουρκική σημαία. Η αποκλιμάκωση από τη φύση της δεν μπορούσε να είναι κι αλλιώς, ήταν συμμετρική. Δηλαδή, βγάζαμε ένα πλοίο, βγάζανε οι Τούρκοι ένα πλοίο. Και σιγά σιγά φτάναμε στα μικρά και ελαφρά πλοία. Και τελικά πήραμε τα αίγηματα από τα νησιά. Εάν το δικό μας άγγιγμα άφηνε τη σημαία, θα άφηναν και οι Τούρκοι τη δική τους. Και σκεφτείτε το πρωί όταν θα ξημέρωνε, θα βρισκόμαστε στη μικρή Ήμια με μία τουρκική σημαία. Δηλαδή δεν θα υπήρχε το κέρδος από όλη αυτή τη συμφωνημένη λύση ότι το status quo στην Ήμια είναι το πριν
το status quo ante, η κατάσταση που υπήρχε πριν. Έτσι είχε συμφωνηθεί και έτσι ισχύει. Αυτή τη στιγμή η παρουσία των μη στρατιωτικών παραγόντων κυριαρχίας, οι πολίτες που βόσκουν τα γίδια τους, οι βάρκες που πάνε και δένουν εκεί, είναι ελληνικά, όπως ήταν και πριν. Έτσι, συνεχίζεται η προτεραιά κατάσταση. Ναι. Δεν έχει πατήσει ο Τούρκος το πόδι του στην Ήμια. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό. Και βεβαίως, όσοι το κάνουν γιατί θέλουν να αντιπολιτευτούν, σημαίνει απλώς ότι αντιπολιτεύονται με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο που αποδίδει στους άλλους ευθύνες που δεν έχουν. Θα έρθω στο θέμα της αντιπολίτευσης, αλλά πριν φτάσω εκεί, θέλω να πάω γύρω στο θέμα των διαπραγματεύσεων. Θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία κάποτε να γίνει αυτή η συζήτηση με απόλυτη διαφάνεια και να λεχθούν όλα. Διότι περισσότερο ακόμα από τα πράγματα που ενόχλησαν στην Ήμια, πτώση του ελικόπτερου κατά της νησίδας, εγώ πιστεύω ότι νοσηρό είναι το κλίμα που δημιουργήθηκε και η συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών ανδρών και ορισμένων πολιτικών σχηματισμών μετά την Ήμια. Έδειξε ότι είμαστε ανάξιοι να διαχειριστούμε μια τέτοια κρίση. Θα έλθω σε αυτό μετά, αλλά θέλω να ολοκληρώσω μια στιγμή με τα περιστατικά. Άρα, συνεπώς, η εικόνα που δημιουργήθηκε σε ένα μέρος της κοινής γνώμης ότι οι πολιτικοί έριξαν τις ευθύνες στους στρατιωτικούς, εν μέρει είναι εντελώς αντίστροφη. Δηλαδή, οι πολιτικοί ανέλαβαν την ευθύνη μιας στρατιωτικής αποτυχίας την οποία διαχειρίστηκαν. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοιου είδους συζήτηση που αντιπαραθέτει στρατιωτικούς και πολιτικούς, διότι δεν υπάρχει τέτοια διάσταση παρατάξεων. Ναι, ασφαλώς, αλλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες περί τα συγκεκριμένα γεγονότα. Εγώ τα περιέγραψα ακριβώς όπως είναι. Πηγαίνω παρακάτω. Εκείνο το βράδυ οι Αμερικανοί εξεδήλωσαν μία παρέμβαση, οι Ευρωπαίοι όχι. Ο Χόλμπρουκ είπε αργότερα, εκείνο το βράδυ η Ευρώπη κοιμόταν. Εσείς... Κοιτάξτε, ο κ. Χόλμπρουκ είναι γνωστός για πολλές αρετές του, όχι όμως για τη σεμνότητά του. Είχε πράγματι ένα πλεονέκτημα απέναντι στους Ευρωπαίους, έσπευσε να το τονίσει. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν είναι αλήθεια ότι κοιμόνταν. Ας πούμε, μας είχε τηλεφωνήσει ο κ. Ρίφκιν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας. Εκείνο το βράδυ στις 10. Εκείνο το βράδυ. Μετά τις 10 η ώρα που εξεντυλώθηκε. Ναι, εκείνο το βράδυ. Άλλοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τις πρεσβείες τους. Μάλιστα. Το πρόβλημα τους Ευρωπαίους δεν είναι να κοιμόντουσαν ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν είχαν και δεν έχουν ακόμα λειτουργική υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, εγώ αν επικοινωνούσα όπως επικοινώνησα με τους Ευρωπαίους, έπρεπε να επικοινωνήσω με την Προεδρία. Δηλαδή τότε τον Προεδρεύοντα, ναι, ο οποίος θα τηλεφωνούσε ή θα έστελνε κάποιο τηλεγράφημα στους άλλους για να προτείνει κάποιο συμβούλιο υπουργών. Αυτό ήταν το μάξιμο που μπορούσε να γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα γινόταν σε 24-48 ώρες ή έξω από τα γεγονότα. Είναι λειτουργικό, λέτε, το πρόβλημα. Είναι λειτουργικό και είναι ένα από τα θέματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν. Ναι, παρ' όλα αυτά, όμως, βλέπουμε τον Κλίντον να παίρνει τηλέφωνο το Σιμίτι, τον Κρίστοφερ να παίρνει τηλέφωνο το Πάγκαλο, αλλά ο Κόλ δεν πήρε τηλέφωνο το Σιμίτι εκείνο το βράδυ ή ο Σιράκ. Με τι να το κάνει το Σιμίτι, για να εκδηλώσει την συμπαράστασή του συμβολικά, δεν μπορούσε να παρέμβει στην κρίση. Δεν ήταν Ευρώπη ο Κόλ. Όπως δεν ήταν Ευρώπη και ο Ρίφκιν μας τηλεφώνησε. Ο Ρίφκιν μας είπε ότι εμείς, ξέρω εγώ, λέμε αυτό, έχουμε μια άποψη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι Αμερικανοί είναι κράτος. Η Ευρώπη δεν είναι κράτος. Δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν έχει κοινή άμυνα και πρέπει, κατά την άποψή μου, να την αποκτήσει αυτή την κοινή εξωτερική πολιτική. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός παρέμβασης σε τέτοιου είδους γεγονότα. Μάλιστα. Να πάμε στα εσωτερικά, τα οποία μόνο σας τα εισάγατε προηγουμένως. Στη διάρκεια της έρευνας αυτής του Αντένα, έχουμε πλέον μια πρώτη φορά μια δημόσια διάσταση απόψεων της αντιπολιτεύσεως ως προς την εκτίμηση των γεγονότων. Ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και λέει ότι η κυβέρνηση ήταν νέα, ενδεχομένως ανοργάνωτη, ίσως άπειρη. Καταρχήν, έπαιξε ρόλο αυτό, ή ότι ήταν στις πρώτες τις μέρες η κυβέρνηση ως προς τη διαχείριση της κρίσης. Εγώ νομίζω ότι η διαχείριση της κρίσης από την πλευρά της κυβέρνησης, σε επίπεδο υπουργικό δηλαδή, ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Είμαστε παρόντες, πήραμε όλες τις αποφάσεις. Ομοφόνος, δεν υπήρξε καμία διαφωνία και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Ασθένη και για μένα. Υπήρχε και ο κύριος Τσοχατζόπουλος και ο κύριος Παπαδόπουλος, τότε υπουργός Προεδρίας, που συμμετείχαν στο ΦΥΣΕΑ. Και ο κύριος Παπαντονίου. Και βέβαια όλες οι αποφάσεις υπάρχθηκαν ομοφόνος και πιστεύω, όπως σας είπα στην αρχή, ότι όλες οι αποφάσεις ήταν σωστές. Άρα τα δεδομένα γεγονότα. Ο παράγων νέα κυβέρνηση δεν έπαιξε ρόλο. Το προσπέρνω, εντάξει, ήταν μια εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη. Λέει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκη. Και να σας πω γιατί δεν έπαιξε ρόλο. Διότι είμαστε με νέα κυβέρνηση, αλλά είμαστε παλιοί συνεργάτες με διάφορους ρόλους κάθε φορά. Ναι. Δεν χρειαζόταν να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης, ορθώς ως αντιπολίτευση, αντιπολιτεύεται
και λέει αυτό που κάθε αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα να πει. Κύριε, δεν τα κάνατε καλά. Εγώ, αν ήμουν στη θέση, θα τα έκανα καλύτερα. Αυτό είναι σεβαστό. Σύμφωνοι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Λέει παρακάτω ο κ. Μητσοτάκης, πάντως λέει, ακόμα και αν ήταν άπειρη η κυβέρνηση και όλα αυτά και έκανε λάθος χειρισμούς ή όπως θέλαμε να είναι, δεν μπορείς να λες προδότη τον Πρωθυπουργό, δεν μπορείς να αποχωρείς από τη Βουλή, ακόμη και αν έγιναν λάθη, με εμφανή βολή προς τον κύριο Εύερτ. Και έρχεται ο κύριος Εύερτ δύο μέρες μετά τον κύριο Μητσοτάκη να πει: εγώ δεν είχα πει πρόδοση, αλλά επιμένω ότι ήταν πράξη προδοσίας. Αυτό που είχα πει τότε και στη Βουλή. Ακούστε, εγώ θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσα να κοιτάω στο στόμα τον κάθε έναν από αυτούς τους ευγενικούς κυρίους για να δω τι εξεστόμιζε. Οι κραυγές όπως που φτάναν στα αυτιά μου ήταν σαφείς. Προδότες, πουλημένοι, καθάρματα, στο γουδί. Ναι. Ναι, δεν ήταν μια καλή γουδί, στιγμή, στο γουδί, ξέρετε, το γουδί είναι τόπος εκτελέσεων. Κυριαρχούσε. Λοιπόν, αυτό έκανε ο κύριος Εύερτ και η παράταξή του. Δεν πρέπει να προσπαθούν τώρα να κάνουν το λαό να το ξεχάσει, διότι ο λαός αποδοκίμασε για αυτή τη συμπεριφορά τους και πιστεύω θα τους αποδοκιμάζει εσαΐ. Όσο ο κύριος Εύερτ δεν βγαίνει να πει παρασυρθήκαμε, ζητάμε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνουμε να φερθούμε σαν τραμπούκι, χίτες και κοφίτες μες στη Βουλή, ο ελληνικός λαός δεν θα τους έχει εμπιστοσύνη. Διότι αυτό έκαναν εκείνο το βράδυ. Τώρα ανταποδίδετε και εσείς ισχυρούς χαρακτηρισμούς σε άλλους ισχυρούς χαρακτηρισμούς. Με συγχωρείτε, όταν ο άνθρωπος ο οποίος με λέει προδότη και με στέλνει στο γουδί, νομίζω ότι από εκεί πέρα αφήνει ελεύθερο οποιονδήποτε χαρακτηρισμό. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από την εκτέλεση στο γουδί για προδοσία της πατρίδας μας. Έτσι δεν είναι. Και οι δύο πλευρές μεταφορικώς να λένε αυτά τα οποία εννοούν. Και ιδίως όταν ο άλλος, μιλάω για την παράταξη, έχει την ιστορία που έχει και εμείς έχουμε την ιστορία που έχουμε. Γιατί υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα. Δεν θα μπω σε αυτό το θέμα τώρα το εσωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, έγινε κατανοητές η απόψη. Κάτι που άκουσα τον κύριο Εύερ να λέει, που τον καθιστά πραγματικά ανάξιο από πνευματική άποψη για να ηγείται ενός μεγάλου κόμματος και να διεκδικεί την προεδρία της κυβέρνησης. Τον άκουσα να λέει το βλακοδέστατο. Δεν τους είπα, λέει, προδότες, μια προδοσία κάνανε. Μα ξέρετε αυτό, λέγεται για πτέσμα. Δηλαδή, ο τροχονόμος μπορεί να σου πει, άντε μια φορά παρκάρισες παράνομα, δεν το κάνεις συστηματικά, στη χαρίζω. Είναι δυνατόν να κάνεις προδοσία, άπαξ, και να μην είσαι προδότης. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι δυνατόν να κάνεις δολοφονία, άπαξ, και να μην είσαι δολοφόνος. Ή βιασμό, άπαξ και να μην είσαι βιαστής. Είναι σοβαρός άνθρωπος αυτός, τον οποίο έχουν αυτή τη στιγμή και προτείνουν στον ελληνικό λαό τον πρωθυπουργό της χώρας. Προχωρώ παρακάτω. Έχουμε μία δήλωση Burns, η οποία μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση για δύο πράγματα. Πρώτον, για την προσωπική αναφορά που κάνει σε εσάς και στον πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, και λέει ότι έχουμε μεγάλο σεβασμό, θα την ακούσουν και οι τηλεθεατές αμέσως μετά, για τον πρωθυπουργό κύριο Σιμίτη και τον πρωθυπουργό εξωτερικών κύριο Πάγκαλο, και επίσης γιατί λέει ότι οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι οι καλύτερες που είχαμε για πολύ πολύ καιρό. Και από την άλλη πλευρά αντιδιαστέλει τις σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι τόσο καλές όσο θα θέλανε ή όσο θα έπρεπε. Με συγχωρείτε, εγώ τώρα δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Μπέρντς, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος που είναι φερέπονο του Υπουργείου και δεν ήθιστε. Ναι, αλλά η δήλωση, θέλω να πω, προφανώς έγινε. Αν μιλήσει ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, θα δεν θα σχολιάσετε. Η ερώτησή μου είναι άλλη, δεν με αφήσετε να διατυπώσω. Η ερώτησή μου είναι το εξής. Έχουμε όλη την αίσθηση ενός πολύ βελτιωμένου κλίματος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν οι δημόσιες ευχαριστίες του κυρίου Σιμίτη προς τους Αμερικανούς την επομένη της κρίσης της Σύμμιας, οι οποίες κατακρίθηκαν από πολύ κόσμο και ενόχλησαν πολύ κόσμο, είναι στοιχείο αυτής της βελτίωσης των Αμερικανικών σχέσεων? Οι διεθνείς σχέσεις, κύριε Πετεντέρη, δεν εξαρτώνται από τέτοια περιστατικά, το να πεις μια κουβέντα. Ψυχολογικά, δεν δημιουργούν ένα. Μπορεί για μερικές μέρες ή για μερικούς μήνες. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει κάτι. Και αυτό θα όφιλε και η αντιπολίτευση, όπως νομίζω έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις πρόσφατες δηλώσεις του, να το αναγνωρίσει. Η εικόνα της χώρας είναι διαφορετική. Η διαχείριση των συνεπειών του επεισοδίου αυτού ήταν επιτυχής από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακούγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Ρωσία, η οποία είχε άλλες θέσεις παλαιότερα, πολύ πιο ψυχρές και επιφυλακτικές, και από μεγάλο μέρος των άλλων εταίρων στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει διεθνή οντότητα αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε τότε.
Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το εκτιμήσουμε. Σταθέτσα το θέμα όμως για τον εξής λόγο. Υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία, θα μου πείτε τα συνωμοτικά σενάρια στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή, αλλά θέλω να σας το θέσω υπόψη σας. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία που λέει ότι ο Ευρωπαίος ημίτης εκλέγεται πρωθυπουργός, οι Αμερικάνοι του κάνουν μια επίδειξη δύναμης με τα ίμια, καταλαβαίνει ποιος είναι το αφεντικό ο ημίτης από το βράδυ της 30ης Ιανουαρίου, στρέφεται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδού η ανταπόδοση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι και αυτοί προσέχουν την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι την πρόσεχαν πριν. Ο Ευρωπαίος ημίτης συμμετείχε, όπως ξέρετε, σε τρομοκρατική οργάνωση όταν επρόκειτο να ανατρέψουμε ένα καθεστώς δικτατορικό που είχε την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζω άλλους που εκείνη την εποχή ή αμείβοντο πλουσιοπάροχα σε αμερικάνικα πανεπιστήμια ή διεθνείς οργανισμούς που επιχορηγούνται κατά κύριο λόγο από την Αμερική ή δουλεύανε σε ιδιωτικές εταιρείες που συνεργαζόντουσαν με τη Χούντα και το αμερικανικό κεφάλαιο και, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να τους το προσάψω αυτό. Το ψωμί τους βγάζαν οι άνθρωποι. Αλλά μην τα κάνουμε τα πράγματα, γιατί το Ευρωπαίος εδώ λέγεται μειωτικά. Ναι, λέγεται ως... Ναι, υπάρχει ο Νταΐς και Καραμπουζουκλή Στάδε, έτσι, γνήσιος Έλλην, και υπάρχει ο Ευρωπαίος ημίτης, επειδή δεν λέει βλακίες και δεν παριστάνει τον Παλικαρά στις οδούς και τις τριώδους. Οι Παλικαράδες αναδεικνύονται στις δύσκολες στιγμές, όχι στην ομαλή καθημερινή ζωή. Τώρα Παλικαράς είναι, μπορεί να είναι ο καθένας μας. Τότε που ήταν τα δύσκολα πράγματα, ο Σιμίτης έβαζε βόμβες. Έτσι, εναντίον των Αμερικανών και εναντίον των Ευρωπαίων. Λοιπόν, δεν δέχομαι αυτήν την μειωτική χρήση του όρου Ευρωπαίος. Ο Σιμίτης είναι ένας πολιτικός που κερδίζει βαθμιαία με πολλή προσπάθεια. Δεν γίνεται άμα τη εμφανίσει. Με πολλή προσπάθεια όλη τη κυβέρνηση και αυτού εδώ του Υπουργείου, αν θέλετε, κερδίζει την εκτίμηση των Ευρωπαίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν να συμπαραταχθούν μαζί μας, ότι δεν έχουν συμφέροντα, αλλά μας ακούν και μας σέβονται. Σωστά. Αυτό δεν συνέβαινε πριν από την περίοδο εκείνη, όταν κυβερνούσαν άλλοι και είχαν διαφορετικές συμπεριφορές. Για να πάμε και προς το τέλος αυτής της πολύ ευχάριστης συζήτησης, είναι δύο πράγματα ακόμα που θα ήθελα να θέσω υπόψη σας. Μιλήσαμε πολύ για τη διαχείριση της κρίσης και την έχουμε περιορίσει στο βράδυ της Ήμιας, στο βράδυ της 30ης Ιανουαρίου. Και έτσι έγινε τελικά. Όλες οι ευθύνες, οι συζητήσεις, οι αποδόσεις ευθυνών, οι λογαριασμοί ήταν για εκείνο το βράδυ. Έχουμε όμως μια διαχείριση της υπόθεσης Ήμια έως εκείνο το βράδυ. Για το οποίο δεν έχει γίνει κουβέντα, επαρκής κατά τη γνώμη μου, και δεν έχει γίνει και διάλογος. Θεωρείτε ότι, θυμάμαι, την Κυριακή εκείνη, Κυριακή 28 Ιανουαρίου, όταν πετάει η μνήμη μου στο Βήμα, δίνατε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Καρτάλη, που είχε δοθεί αυτή λίγες μέρες νωρίτερα ασφαλώς. Και λέγατε τελικώς δεν είναι και πολύ σοβαρό το γεγονός που εκδηλώθηκε. Και φαίνεται. Δεν έλεγα μόνο αυτό. Όχι, λέγατε και πολλά, αλλά το λέω για να υπενθυμίσω στην Έλεγα ότι εάν η Τουρκία κάνει αυτό που ελπίζω ότι δεν κάνει, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα. Λέω όμως το εξής. Δεν ήμουν δηλαδή ανύποπτος όπως προσπαθούν μερικοί να το παρουσιάσουν, ακροτεριάζοντας τη φράση μου λιχοβοντάς. Όχι, αλλά δεν ήταν αυτή η ερώτησή μου. Μήπως τελικώς υπάρχουν ευθύνες και ως προς την κλιμάκωση της κρίσης, διότι συνέπραξε και η ελληνική πλευρά στην κλιμάκωση. Εγώ νομίζω ότι. Ήσασταν σύμφωνοι στην κλιμάκωση. Είχαν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις ομοφόνος τότε. Όχι, καμία αποφάση. Δεν ληφθεί από κανένα, ξέρετε πολύ καλά. Έφυγε ο στόλος και πήγε εκεί πέρα. Ξέρετε, όχι, όταν έφυγε ο στόλος το αποφασίσαμε, γιατί ερχόταν ο τουρκικός στόλος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι εάν είχε κάποια πολιτική κάλυψη ο Δήμαρχος Καλύμνου ή αν αποφάσισε από το κεφάλι του. Και δεύτερον, γιατί μέχρι εκεί τα πράγματα ήταν τέτοια που. Έχετε μια εξήγηση γι' αυτό. Όχι, δεν έχω, ούτε με ενδιαφέρει. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη φράση μου. Ναι, ναι. Δεν έχουν πολύ καιρό, όπως καταλαβαίνω. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι κυρίως το εξής. Ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, περιλαμβανομένου και των Τούρκων δήθεν δημοσιογράφων, τα πράγματα ήταν σε επίπεδο προβοκάτσιας και ανευθύνων κινήσεων. Δεν θα δημιουργείται η κρίση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένα κολοσσαίο ερώτημα, το οποίο απαντήθηκε τότε σε επίπεδο υπηρεσιακό, και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης είπε ότι δεν εγνώριζε, άρα η κυβέρνηση δεν εγνώριζε, ότι είχε δοθεί διαταγή να αποβιβαστεί άγημα. Το μάθαινε του υστέρων. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει άγημα επί του νησιού, κλιμακώνονται με ραγδαία πλέον εξέλιξη τα γεγονότα και οδηγούν στην πολεμική. Η κυβέρνηση είναι το γεγονός. Η κυβέρνηση το ανέφερε, το έχει πει ο κ. Ασένης, ο κ. Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ότι το αποφάσισε κάποιος στο ναυτικό. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα.
Είναι πολύ σοβαρό γενικώ ότι ναι, ένα δήμαρχο, ένα κάποιο ναυτικό, ένα κάτι κλιματικό. Δεν είναι όχι τόσο, γιατί σαν δήμαρχο εξαρτάται από του ψηφοφόρου του. Ναι. Οι ψηφοφόροι καλοί μου θα κλείνουν τον κύριο δήμαρχο και θα δουν αν του αρέσει ή όχι. Αυτό είναι θέμα που κρίνεται. Αλλά και ένα αξιωματικό είναι επίση. Ένα αξιωματικό πολύ σοβαρό, διότι αξιωματικό που κινείται ανεξέλεγκτα σε μια δημοκρατική πολιτεία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα θεσμών. Έχω την αίσθηση ότι στην ελληνική εξωτερική πολιτική συγκρούονται σταθερά δύο σχολές σκέψης. Όχι αυτές που νομίζετε, άλλες θα πω. Η πρώτη λέει ότι η Τουρκία είναι μονίμως σταθερά επιθετική, διεκδικητική και ό,τι κάνει το ερμηνεύουμε με αυτήν την καταρχήν αποδοχή μας. Και υπάρχει μια δεύτερη σχολή σκέψης, η οποία λέει ότι δεν ξέρω τελικώς η Τουρκία πότε είναι και πότε δεν είναι επιθετική. Πάντα κρίνω σε κάθε συγκεκριμένη φάση, περίοδο ή πράξη της Τουρκίας επί της ουσίας. Ποια από τις δύο είναι η σχολή σκέψης, Πάγκαλου? Είναι προφανώς η πρώτη, γιατί η δεύτερη δεν θεωρώ καν σχολή σκέψης, θεωρώ άναξια λόγου. Δηλαδή σημαίνει απλώς μια αδυναμία κατανόησης του βαθύτερου χαρακτήρα της τουρκικής πολιτικής. Η τουρκική πολιτική είναι επεκτατική, δεν είναι επεκτατική μόνο απέναντί μας. Το λένε οι Ρώσοι. Ναι. Το λέει η ρωσική κυβέρνηση δηλαδή ότι η Τουρκία έχει μια επεκτατική πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Το λένε όλες οι χώρες που γειτνιάζουν με την Τουρκία, η Συρία, το Ιράν, οι χώρες του Καυκάσου. Το λένε ακόμα και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, τις οποίες παρόλο ότι είναι τουρκικά, τουρκικής προέλευσης έθνη αυτά, η Τουρκία μετά μια πρώτη εμφάνιση ως φίλος και σύμμαχος αρχίζει σοβαρά να ενοχλεί. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η Κίνα. Στην Κίνα μου είπαν οι επίσημοι ότι η Τουρκία, στέλνει αξιωματικούς οι οποίοι προσπαθούν να εξεγείρουν τους τουρκικής προέλευσης και γλώσσας μουσουλμανικούς πληθυσμούς του Σινγκιάνγκ. Το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία είναι τεράστιο. Η Τουρκία μας θεωρεί τον πιο αδύνατο κρίκο της γειτονικής περιοχής στην οποία θέλει να ασκήσει τις αυτοκρατορικές της βλέψεις. Αυτές οι αυτοκρατορικές βλέψεις δεν είναι θέμα ορισμένων κακών στρατηγών ή ορισμένων κακών πολιτικών. Είναι καθολική ορμή και τάση του τουρκικού λαού. Είναι η ιδεολογία που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Όπως στη Γερμανία των ετών 30. Ο Χίτλερ δεν ήταν ένας τρελός που υποδούλωσε το γερμανικό λαό. Ήθελαν οι Γερμανοί όλοι ζωτικό χώρο. Η Τουρκία θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε εξαρτημένη και υποτελή χώρα. Αυτό είναι το σχέδιό της. Άρα συνεπώς θα είμαστε σε μία μόνιμη. Θα έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα τουρκικού επεκτατισμού το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, ο μη διάλογος δεν προκύπτει ως πολιτική επιλογή, προκύπτει εκ των. Δεν είναι διάλογος. Ζούμε μία περίοδο εδώ και 10-15 χρόνια, μη διαλόγου με την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία τέτοια συμπεριφορά. Αυτό είναι αυτό που λένε οι εχθροί της Ελλάδας και δυστυχώς το επαναλαμβάνουν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, γιατί τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν κάνουν τον κόπο να κατανοήσουν την πολιτική της χώρας τους. Και το λέω αυτό με μεγάλη πικρία. Όχι γιατί ζητάω να γράφουν τα μέσα ενημέρωσης ό,τι λέει η κυβέρνηση, γιατί δεν είμαστε. Στην Τουρκία συμβαίνει αυτό. Mm. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλοι οι δημοσιογράφοι είναι πειθαρχικά ταγμένοι στην εξυπηρέτηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν το θέλατε αυτό υποθέτω και στην Ελλάδα. Δεν θα το θέλατε δεν το θέλω, αυτό και στην Ελλάδα. Είναι αυτονοήτως. Ούτε μπορεί να γίνει. Αλλά να γίνει με προσπάθεια να κατανοηθεί η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνει από τα μέσα ενημέρωσης και αυτή δεν γίνεται. Η Τουρκία τι θέλει? Θέλει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι χωρίς κανένα κανόνα, χωρίς καμία προηγούμενη δέσμευση, χωρίς κριτή, δηλαδή χωρίς να έχουμε συμφωνήσει ποιος θα μας κρίνει να διαφωνούμε, να βάλει το σπαθί της και τις μπότες της πάνω στο τραπέζι και να πει έχετε πολλά νησιά, ελάτε τώρα να δούμε γιατί εγώ δεν έχω κανένα. Αυτός ο διάλογος μοιραία δεν μπορεί να καταλήξει, πας σε ένα μοίρασμα του Αιγαίου χωρίς αρχές από μια Ελλάδα ιτημένη και μια Τουρκία παντοδύναμη. Αυτό είναι προδοσία. Είπατε όμως και όσοι το υποστηρίζουν συμβάλλουν σε αυτή την προδοσία. Και αυτό το πράγμα εγώ δεν είμαι έτοιμος να το δεχθώ, ούτε η σημερινή κυβέρνηση. Υπουργέ, λέτε όμως η Τουρκία αυτό, η Τουρκία το άλλο, η Τουρκία εκείνο. Και όταν μιλάμε για την Ελλάδα, λέμε όμως ο Σιμίτης, λέμε ο άλλος που είναι νταΐς και δεν μας αρέσει, λέμε ο τρίτος που δεν είναι καλός γιατί είναι, όπως είπατε πριν, διάφορους χαρακτηρισμούς. Δεν υπάρχουν αντίστοιχες πολιτικές αποχρώσεις και μέσα στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι μία, όποιος και αν την κυβερνάει. Όχι για το θέμα που συζητάμε, δεν υπάρχουν αποχρώσεις. Και θα σας πω ότι μου είπε ένας Αμερικανός φίλος μου με τον οποίο συζήτησα, ανεπισήμως. Yeah. Τον ρώτησα, του λέω, όταν λέτε η Τουρκία τι εννοείται, είναι ο Ερμπακάν, είναι η Τσιλέρ? Και μου απάντησε, μα βεβαίως είναι ο Καράνταϊ. Ο κύριος Καράνταϊ είναι ο στρατηγός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Και δεν μου το είπα αστείο. Είχα αφήσει για τελευταία ερώτηση μία στην οποία μου έχετε σχεδόν απαντήσει, αλλά θα σας τη θέσω για λόγους έτσι λογικής της συνέντευξης. Τι δεν θα κάνατε από όσα έγιναν εκείνο το βράδυ ή εκείνες τις μέρες? Νομίζω τίποτα.
Δεν βλέπω τι άλλο θα μπορούσα να κάνω και δεν ακούω και τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Όχι, κανείς, εντάξει, ναι, δεν μου έχει πει. Όλοι λένε ότι δεν τα κάναμε σωστά όσοι μας ασκούν κριτική, αλλά κανείς δεν μας είπε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Τι δεν θα έπρεπε να μας συμβεί στην Ελλάδα, αν θέλετε, δεν θα έπρεπε να μας συμβεί. Θα έπρεπε να μην έχει καταληφθεί η δεύτερη ήμια. Να είναι κάτι εμέσως, ναι, που θα έπρεπε να μην, ναι, είχε γίνει. Ναι. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν είναι κάτι που έκανα εγώ. Όχι, δεν, ναι, έκανα εγώ. Όταν δεν θα κάνατε, όχι προσωπικά. Ναι, εννοώ... ναι, δεν έπρεπε να έχει καταληφθεί η δεύτερη ήμια και δεν έπρεπε να υπάρξει η αδυναμία άμεσης, με δεδομένο ότι καταλήφθηκε η ήμια, δεν έπρεπε να υπάρξει η αδυναμία άμεσης ανακατάληψης. Πρέπει να σας πω κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Πολλοί λένε ότι γιατί δεν πέρασε ένα ελικόπτερο να τους ρίξει, ξέρω εγώ, να πάρουν. Ήταν και η πρόταση κάποιου εκείνο το βράδυ. Δεν θα πω ονόματα. Η Τσιλέρη είχε δηλώσει ότι υπάρχει δύναμης στο νησί αυτό. Είναι μεν οπλισμένοι, αλλά η διαταγή είναι να μην χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους εάν δεν πυροβοληθούν. Τώρα, γιατί αυτό? Διότι η Τουρκία δεχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση την απόβαση και την ύπαρξη πάνω στο ίδιο νησί και Ελλήνων πεζών αυτών. Θα ήταν εκεί που θα μπλεκόμαστε, ναι, με τέτοιο τρόπο ώστε πλέον η διαπραγμάτευση να καθίσταται αναπόφευκτη. Καταλάβατε? Λοιπόν, με δεδομένη όμως αυτή τη δήλωση, δηλαδή ότι οι Τούρκοι είχαν διαταχθεί να μην πυροβολήσουν αν δεν πυροβοληθούν, δηλαδή αν πήγαιναν τους πρόχναν, ξέρω εγώ, ή τους πιάνανε, δεν θα πυροβολούσαν. Καταλαβαίνετε ότι η πρόταση να ρίξουμε ένα πάλμ θα εμφανιζόταν ως μια μεγάλη μορφή σκτηνοδία. Και πέραν αυτού θα κινηματογραφεί το. Επιτόπου, από τα ελικόπτερα του CNN, ναι, κανείς δεν τη γνωρίζει, την έχω πει κανένα δύο φορές, αλλά δεν έχει προσεχθεί. Γιατί αυτό καθορίζει, γιατί καταλαβαίνετε το CNN θα έβγαινε μετά και θα έλεγε, να, οι Τούρκοι στρατιώτες που καίγονται κατόπιν της κτηνόδου και από ανθρώπου επιθέσεως των Ελλήνων, ενώ είχαν δηλώσει ότι δεν θα πυροβολήσουν. Μάλιστα. Βλέπετε ότι οι Τουρκοί λειτουργήσαν συστηματικά και με αξιοθαύμαστη μεθοδικότητα, η οποία βεβαίως έλειπε από τη δική μας πλευρά. Αυτή ήταν νομίζω η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Θόδωρου Πάγκαλου. Την παρακολουθήσαμε, είδα και τους τρεις συνομιλητές μου να κρατούν και σημειώσεις. Κύριε Σκανδαλίδη, διαστησή σας. Καταρχήν πέστε μου κάτι, πριν πάω τώρα, μην με από όλα όσα, ναι, όχι, ναι, θέλω να το πάω διαφορετικά. Εκείνο το βράδυ πώς αισθανθήκατε εσείς προσωπικά? Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, εκείνο το βράδυ νιώσαμε όλοι πολύ άσχημα. Βέβαια, επειδή η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος, τελικά όλα τα στοιχεία όταν ήρθαν στο φως και είδαμε και τις προσπάθειες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, παρότι ήταν η μέρα που ψηφιζόντουσαν οι προγραμματικές δηλώσεις και ήταν φυσικό να υπάρχει και μια παρουσία και με τη Βουλή και με όλα αυτά, νομίζω ότι δικαίωσε τους χειρισμούς η εκ των υστέρων εξέλιξη. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια που απέφυγε τον κεντρικό στόχο που είχε η Τουρκία, να μας βάλει στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε πάνω στις κυριαρχικά μας. Ξέρω ότι την παροιμία που λέει ότι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρουν που λένε. Αλλά αν ήσασταν εσείς μέσα στο χορό εκείνο το βράδυ, είναι κάτι από όσα έγιναν που δεν θα είχατε κάνει, που θα το είχατε χειριστεί διαφορετικά? Κοιτάξτε, σε τακτικές κινήσεις και σε επιλογές θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάπως διαφορετικά ορισμένα πράγματα. Αλλά εγώ δεν έχω την άνεση να κάνω την ίδια δουλειά που κάνει ο Πάγκαλος με τόση άνεση. Θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό. Έχω διατυπώσει τη γνώμη μου και στον Πρωθυπουργό και στο εκτελεστικό γραφείο. Αλλά πιστεύω ότι. Καλά, τώρα πια θέλω να πω, κύριε Σκανδαλίδη, ότι είναι ιστορία πια. Κανείς δεν θα κατηγορήσει κανέναν για να μην είναι ένα χρόνο πριν. Τώρα δεν υπάρχει άλλη στοιχείο κριτικής. Το συναισθηματικό με τη σημαία δεν είχε την αξία που δόθηκε τότε, ας πούμε, και την μεγάλη συζήτηση που έγινε. Η κατάληψη της μιας νησίδας και η προετοιμασία απέναντι σε αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Μάλιστα. Και νομίζω ότι ψυχολογικά το πρωί της εκείνης της ημέρας δεν νιώθε κανένας μας καλά. Ήταν μια βραδιά κρίσης μεγάλης. Ναι. Η αίσθηση ήταν ότι η Ελλάδα μπήκε σε μια περιπέτεια για την οποία δεν μπορούσε να είναι βέβαιη τι θα συμβεί. Φρέσκια κυβέρνηση, αλλά εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι οι χειρισμοί ήταν σωστοί. Νομίζω ότι και ο χρόνος που πέρασε μετά, ολόκληρος ο χρόνος, έδειξε ότι τελικά, όχι μόνο από εκείνους τους χειρισμούς, αλλά από την συνολικότερη προσπάθεια που έγινε, ότι η Ελλάδα διεθνώς κέρδισε από τα ίμια. Κύριε Λουκάκο, δική σας αίσθηση?
Καταρχήν, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας δύο κουβέντες για αυτό το παραλήρημα εδώ το οποίο παρακολουθήσαμε. Αυτό βέβαια δεν ήταν συνέντευξη πολιτική, ήταν ένα παραλήρημα. Ξεκίνησε από τον Εύερτ, προχώρησε στον Αρσένη, προχώρησε στον Ροζάκη, έπιασε όλο το κλίμα, μας είπε πόσο περήφανος είναι τον εαυτό του ο κύριος Πάγκαλος και πώς όλοι οι άλλοι φταίνε για ό,τι έγινε και πόσο ήδη θα ξανά έκανε αυτό που έκανε. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν το παραλήρημα, όπως είπα, κινήθηκε μεταξύ γραφικότητος και αθλειότητος και θα έλεγα να πάμε παρακάτω, να γελάσουμε με τα γραφικά. Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος. Όχι, αυτό... σίγουρα, αλλά θα ήθελα να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς τους έντονους, γιατί ξέρετε, μην τα αναπαράγουμε. Θα σας έλεγα και το ίδιο συνέστα και στον κύριο Πάγκαλο. Αλλά όσον αυτά τα πράγματα τα λέει δημοσίως. Σύμφωνοι, είναι αντικείμενο κριτικής, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πρέπει κάπου απλώς να σας πω ότι εγώ τα θεωρώ γραφικότητες και αθλειότητες και δεν απαντώ. Καταγράφω την απαντήση. Βεβαίως έχω την απορία πως αυτός ο άνθρωπος διατηρείται υπουργός εξωτερικών. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος που μιλάει έτσι να είναι σε αυτή τη θέση. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό και ας πάμε πιο κάτω. Τι έγινε ή τι δεν έγινε. Σε πολλά από αυτά που είπε ο κ. Σκανδαλίδης, εγώ θα έρθω κοντά. Θα έρθω ιδίως κοντά ότι θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα από αυτά που έγιναν, θα μπορούσαν να γίνουν και με άλλο τρόπο. Και θα έρθω κοντά και σε αυτό που είπε ότι όλοι αισθανόμασταν την άλλη μέρα όπως ξέρουμε ότι αισθανόμασταν. Κανείς δεν αποδίδει δόλο σε κανέναν. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε αν γίναν λάθη χειρισμών. Και εγώ θα έλεγα λέω μια διαφοροποίηση τώρα εδώ από την επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Τότε η απόδοση του δόλου. Βέβαια, τότε είχε αποδοθεί δόλος. Τώρα λέτε δεν είχε αποδοθεί δόλος. Καλώς το δέχομαι, δεν λέω αντίρρηση και πάντα μια δεύτερη σκέψη. Έχω κληθεί και ομιλώ εδώ πέρα ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλώς, γι' αυτό λέω ότι μια δεύτερη σκέψη είναι πάντα πιο όρημη από την πρώτη. Υπάρχει αυτό το οποίο λέω εγώ. Υπήρχαν αυτά τα οποία έγιναν εκείνες τις ημέρες. Υπάρχουν οι αναλύσεις και οι σκέψεις που έχουμε κάνει. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος απέδωσε δόλο. Δηλαδή, θεωρώ ότι η λέξη προδοσία, η οποία πιθανώς μπορεί να ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να ελεγχθεί εκείνη τη στιγμή. Πράξη προδοσίας, γιατί είμαστε ακριβείς. Η λέξη πράξη προδοσίας δεν σημαίνει ότι λες προδότη τον Πρωθυπουργό. Δεν ελέγχθη αυτό. Ελέγχθη αποτελεί πράξη προδοσίας. Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ προσωπικώς μπορεί να μην την έλεγα αυτή. Μάλιστα. Όμως και αυτό το οποίο ελέγχθη δεν σημαίνει ότι επιρρύπτει τη μορφή προδότη σε όσους καθιονδήποτε τρόπο αναμίχθηκαν. Μάλιστα. Διότι ούτε ο πατριωτισμός τους. Μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο ότι καλές προθέσεις για το όνομα του. Πολύ ωραία. Έτσι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που καταγράφω αυτήν την άποψη, γιατί διευκολύνει και τη συζήτηση. Να πάμε από εκεί και κάτω. Ασφαλώς. Εγώ πιστεύω ότι έγιναν λάθη. Και τα λάθη ξεκινούν από πριν. Δεν είναι το τελευταίο στάδιο που πάλι μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Σκανδαλίδη ότι όπως λύθηκε η κρίση ενδεχομένως απέτρεψε μία σύγκρουση. Μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό. Για μένα πού είναι το πρόβλημα, είναι το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή, υπάρχει ένα δήμαρχος που πάει και στείνει μία σημαία. Πολύ κακώς αφήνεται αυτός ο δήμαρχος να στήσει τη σημαία. Εν συνεχεία. Στο αφήνε δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανένα. Ενδεχομένως πολύ κακώς αφήνουν τη σημαία εκεί. Πολύ κακώς αφήνουν τη σημαία. Θα μπορούσαν να το χειριστούν. Να του πούνε και κατέβασε τη μόρφη. Μπράβο, πολύ κακώς αφήνουν τη σημαία. Ναι. Βγάλτε. Από τη στιγμή όμως που εν συνεχεία αποστέλλεται ναυτικό άγημα και ξαναβάζει τη σημαία. Από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή. Το οποίο προκύπτει και σαφώς από τη συνέντευξη του κ. Πάγκαλου. Έχει γραφεί βεβαίως μένα, αλλά πρώτη φορά επιβεβαιώνεται και με επίσημα χείλη ότι έγινε εναγνία. Τη ελληνική κυβερνήσεω. Δεν ξέρω, επισήμως δεν έχει ξαναϋποθεί νομίζω ο κ. Σκανδαλίδη. Όχι, δεν νομίζω ότι, ότι το άγημα. Ότι πήγαινε, το ξέρουμε, αλλά ότι ήταν εν αγνία τη ελληνική κυβερνήσεω και του Υπουργού Αμήνη η επανατοποθέτηση τη σημαία από το άγημα. Επισήμως επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τα γεγονότα σαν ένα σύνολο. Υπάρχει ένα υπουργό, υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, υπάρχει μια στρατιωτική ηγεσία που είναι επιλογή του. Τώρα δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε. Δεν διαφοροποιώ τι ευθύνε, αποκαθιστώ απλώ τη ροή των γεγονότων. Λοιπόν, και θα πούμε το εξή. Από τη στιγμή. Που εστάλει άγημα και ξανάβαλε τη σημαία, από εκεί και πέρα άρχισε η κλιμάκωση. Λοιπόν, ή δεν έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει, οπότε δεν θα πηγαίναμε στην κρίση και θα είχε αποφευθεί η τουρκική πρόκληση και θα μπορούσε να γίνει κάτι απλούστερο και ιδιαίτερο. Θα μπορούσε να έχει αποσταλεί ένας Έλληνας δημοσιογράφος, παραδείγματα λέγανε στον κύριο Κακαουνάκη, πάρε το ελικόπτερο και πήγαινε. Κύριε Κακαουνάκη, να βάλει τη σημαία και να πήγαινε. Η πρόταση είναι επί της ουσίας. Ο αντίστοιχος δηλαδή, όπως πήγε ο Τούρκος. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αντί να πάει ολόκληρο άγημα. Από την ώρα όμως που πήγε το άγημα, έπρεπε να έχουν αντιληφθεί πού οδηγεί αυτό και έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Ή να μην πήγαιναν, οπότε δεν θα κλιμακωνόταν η κρίση, ή αφού πήγαν να προστάτευαν τη σημαία που έβαλαν. Για μένα αυτό είναι η ουσία του ζητήματος. Δηλαδή τα λάθη δεν γίνανε στο τέλος που μπορώ να βρω πολλά κοινά σημεία με αυτό που λέει. Είναι μια λογική διατύπωση. Τα λάθη γίνανε στην αρχή. Δηλαδή έως εκεί που φτάσαμε. Και όταν έχουμε τους τρεις νεκρούς, όταν έχουμε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Και όταν έχουμε την τελική αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να διευρύνω λίγο αυτό που λέει ο κύριος Φουρκάλης. Αν μου επιτρέψετε, μία τελευταία παρατήρηση. Τα πράγματα δεν έχουν επανέλθει στην προτεραία κατάσταση, όπως λέει ο κύριος Πάγκαλος. Διότι μετά την υπόθεση αυτή, η Τουρκία ήγηρε αξιώσεις επί των βραχονισίδων. Και όχι μόνο για τα Ήμια, για άλλες 100 βραχονισίδες. Και μετά βγήκαν και όλα τα άλλα τα οποία βγήκαν. Δηλαδή, έως τη στιγμή αυτή, θεωρητικώς, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να πάει να βάλει ελληνική σημαία. Και δεν θα υπήρχε καταρχήν πρόβλημα. Τώρα δεν μπορεί. Θα ήθελα απλώς να βάλω μια διάσταση. Διάλογο, κύριε, κάνουμε. Μιλάμε όλοι μαζί. Θέλω να πω όλοι μαζί με την έννοια. Όχι όλοι μαζί. Όλοι ταυτοχρόνως. Μιλάμε όλοι μαζί, αλλά όχι ταυτοχρόνως. Επειδή κατά βάση νομίζω ότι η λογική και του κ. Πάγκαλου και του κ. Λουκάκου έχει ένα κοινό σημείο. Ποιο? Ότι μπήκαμε σε μια κλιμάκωση την οποία δεν θέλαμε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το ψηφιδωτό ότι το άγημα την. Το να αποβιβαστεί άγημα πάνω στα νησιά, αν θυμόμαστε, το είχε προτείνει ο κύριος Εύερτς. Και μετά, εμείς το αντιμετωπίσαμε στην εφημερίδα, θυμάμαι εκείνο το πρωί που μόλις το είχα ακούσει από τη Βουλή, κράταγα το κεφάλι μου και την επόμενη στιγμή βλέπουμε την κυβέρνηση να πηγαίνει να το βάζει. Τι θέλω να πω, ότι μέσα σε μία διαδικασία πλειοδοσίας. Έγινε πλειοδοσία, ναι. Όπου η πλειοδοσία γινόταν από όλους τους παράγοντες πολιτικής ζωής, μπήκαμε σε ένα επεισόδιο το οποίο. Ίδιοι λέμε ότι δεν μας συνέφερε, διότι θα μας πήγαινε σε μια διαπραγμάτευση, χωρίς κανείς να έχει το θάρρος να πει: δεν βάζω τη σημαία, δεν λέω αυτό που είπε ο κύριος Πάγκαλος. Που τώρα το λέμε ότι δεν είναι σημαντικό η σημαία, αλλά ο κύριος Πάγκαλος είπε: δεν θα κατέβει η σημαία. Και μετά έβγαινε ανακόλουθος με τις λέξεις του. Ή ο Πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ο κύριος Αρσένης. Ναι, και ο κύριος Αρσένης και ο Πρωθυπουργός όμως. Και ο Πρωθυπουργός έδωσε την εντολή να πάει το άγαμα να φυλάει. Και λέμε τώρα κατελήφθη η δεύτερη νησίδα. Μα όταν πηγαίνει σε μια τέτοια κλιμάκωση. Και υπήρχε και άλλο στοιχείο της κλιμάκωσης. Κάθε πλοίο λέει που θα στέλνει η Τουρκία, θα στέλνουμε δύο εμείς. Γιατί να στέλνουμε δύο, στείλουμε ένα. Υπήρχε μια λογική κλιμάκωσης από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια κλιμάκωση, υπάρχει το τυχαίο περιστατικό. Δηλαδή, κατελήφθη η δεύτερη νησίδα, μπορεί να είχε καταληφθεί μια άλλη νησίδα, μπορεί να είχαν πυροβολήσει οι Τούρκοι, να είχαν κάνει υπόβαση στην νησίδα. Δεν ξέραμε, δεν ελέγχαμε τα πράγματα. Σε μια τέτοια ένταση, το να σου ξεφύγει ένα παράγοντα είναι το πιο απλό πράγμα. Και, αυτό πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα μια πλειοδοσία λόγων. Το οποίο είναι. Επικίνδυνο στοιχείο στην εξωτερική. Να διατυπώσω αυτά που λέμε ω ερώτημα, κύριε Καναλίδη. Όχι, σα ερώτημα είναι. Αυτό που προκύπτει από τις τοποθετήσεις και του πάνω του Λουκάκου και του Παντελή του Καψή είναι ότι ανεξαρτήτως της έκβασης η κυβέρνηση είχε μια καταρχήν ευθύνη για την κλιμάκωση. Έτσι δεν είναι. Αυτό εκεί συμφωνούμε. Εγώ λέω όλοι οι πολιτικοί παράγοντες. Σύμφωνοι. Ναι, αλλά να το πούμε και βέβαια η ευθύνη του αρχιτισμού είναι τη κυβέρνηση. Ασφαλώς. Όχι, δεν έχει αντιπολίτευση. Ασφαλώς. Πριν φτάσουμε στην έκφραση, συμφωνούμε για τις ευθύνες στη λογική της κλιμάκωσης. Εγώ έχω μια φυσική συστολή να κρίνω επιμέρους κινήσεις όταν έχουν να κάνουν με χειρισμούς των οποίων το εύρος και οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι γνωστό κάθε φορά πρώτο. Δεύτερο, θεωρώ ότι. Με τη συλλήβδη κατηγορία περί παραλυρήματος του κυρίου Πάγκαλου που έκανε ο κύριος Λουκάκος. Αφού και εσείς γελάσατε, κύριε Στέλνη. Θεωρώ, μου αρέσει το ταπεραμέντο του Θόδωρου. Και εσείς γελάγατε. Ο τρόπος του και η εξυπνάδα του και η ευστροφία του. Μου αρέσει το τρόπο που μιλάει. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Ο κύριος Πάγκαλος έβαλε μερικά θέματα στρατηγικής σοβαρά και τοποθέτησε το πλαίσιο της κρίσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων. Και νομίζω ότι η Τουρκία, είναι πολύ ασάνιστο το να λέμε ότι η Τουρκία επιζητούσε μεν την αφορμή για να διεκδικήσει και ότι δεν θα διεκδικούσε αν δεν κλιμακωνόταν τότε. Αυτό είναι μια υπερβολή. Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τον κύριο Εύερτς πριν τις εκλογές. Δηλαδή έγινε αυτό το πράγμα πήρε μέχρι τις εκλογές μια έκταση νομίζω πολύ μεγαλύτερη από αυτή που χρειαζόταν. Γιατί τελικά συσκοτίζει τα πράγματα. Η Τουρκία θα έβρισκε τρόπο να κλιμακώσει και να μιλήσει γι' αυτό. Όπως επίσης και να μην γινόταν ίμια το να διεκδικήσει ή να διεκδικεί να πει ότι διεκδικεί τα 100 νησιά. Το έκανε όπως έκανε παλιότερα με τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή τα Δωδεκάνησα τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γνωρίζει ότι υπάρχουν συνθήκες που τα παραχωρούν στην Ελλάδα. Μέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούσε ότι δεν έχουμε καν το δικαίωμα. Σας έκανα όμως μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη, γιατί αυτό λίγο πολύ συμφωνούμε. Η ερώτηση μου πιο συγκεκριμένη εξής. Εάν υπάρχει εγώ όταν μίλησα για ευθύνη για ορισμένους διαφορετικούς χειρισμούς, εννοούσα σε αυτό το πράγμα. Είστε βουλευτής Δωδεκανήσου, εκτός από γραμματέας και ξέρετε πολύ καλά για την περιοχή και τα πρόσωπα και τα πράγματα. Θεωρείτε ότι η ενέργεια του Δημάρχου, στην οποία αναφερθήκαμε τώρα και αναφερθήκαμε πριν, κρύβει τίποτα περισσότερο από την απλή ενέργεια ενός δημάρχου? Ήταν μια πατριωτική έκσταση ενός Καλύμνου δημάρχου, ο οποίος είναι Καλύμνιος. Αν ξέρετε, τους Καλύμνιους είναι θερμόαιμοι και έτσι πατριώτες και πολύ
εύκολοι στο να κάνουν ηρωικές πράξεις. Εμβρασμό ψυχής δηλαδή λειτουργεί. Ναι, δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος ούτε υποκινήθηκε ούτε έκανε τίποτα από αυτά που τον κατηγορήσαν τότε άδικα. Μάλιστα. Ήρθαν παρόδοτε, εγώ πιστεύω στην θεωρία της, των υποκινήσεων ή της νομοτικής θεωρίας. Υπήρξε μια ιστορία που κάπου και από άδολο βλακεία προχώρησε ως εκεί που έφτασε. Πάνω να σας πω κάτι που επειδή έκανα μια κουβέντα με τους αξιωματικούς κάτω μετά από αυτό, αμέσως μετά από την κρίση, είχαν τρομακτικό πρόβλημα στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης και από την παρουσία των τηλεοράσεων και των τηλεοπτικών μέσων. Τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή ένιωθε, μου έλεγε ο ταξίαρχος, ότι ένιωθε ότι κάποια στιγμή την ανάγκη να μην μπορεί να ελέγξει τα πράγματα, έβλεπε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και ότι υπαγορευόταν η επόμενη κίνηση από την πίεση που δεχόταν. Θυμάμαι ότι ήταν εκεί που είχε ασκηθεί στην τηλεόραση παντού. Την εποχή εκείνη, Παντήλη, θα το θυμάσαι περισσότερο, ότι η τηλεόραση έσπρωξε στην κρίση. Ότι αυτή η τηλεοπτική κάτι έσπρωξε. Το λέω αυτό. Έγινε μια μορφή δημοσιογραφία όπου κατασκευάζανε τα γεγονότα. Ναι. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Δεν εγώ το βάζω αυτό, κύριε Βεντέρη, αν βγει ένα δίδαγμα από την Τουρκία. Είναι ότι όλοι οι παράγοντες της δημόσιας ζωής παίξαν ένα συσσωρευτικό ρόλο πάνω σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αν κάτι μας έμεινε από εκείνη την κρίση θα έπρεπε να δούμε σε μια διαφορετική, με ένα κώδικα διοντολογίας τουλάχιστον στα μεγάλα εθνικά θέματα να υπάρχει πώς μια αυτοσυγκράτηση και μια ουσιαστική έτσι. Κύριε Πρεσβέρη, εμένα θα μου επιτρέψετε, θέλω κάτι να πω σε αυτό. Θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σκανδαλίδης. Εδώ υπήρξε μια γενικότερη παθολογία. Υπήρξε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο αντέδρασε λάθος. Και ο καθένας έχει τις ευθύνες του και βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος αναλογεί στην κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να δούμε και τα θέματα του τύπου, πρέπει να δούμε και όλα αυτά, διότι αύριο αυτά μπορεί να ξαναγίνουν και μπορεί να βρεθούμε σε καταστάσεις ακόμα χειρότερες. Δηλαδή, θα συμφωνήσω μαζί του ότι πρέπει αυτό το περιστατικό να το απομονώσουμε, να το πιάσουμε, να δούμε τι έγινε και να μην το ξανακάνουμε. Γιατί είναι πολλά που δεν πρέπει να ξαναγίνουν σε πολλούς τομείς. Την επόμενη φορά θα στείλουμε τον Κακαουνάκη λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να περάσουμε πλέον στις απόψεις των Τούρκων ώστε να μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε και αυτές για να γενικεύσουμε και το θέμα, ώστε να ξεφύγουμε και από το θέμα της συγκεκριμένης νύχτας. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τα διαφημίσεις θα είμαστε μαζί. Επιστρέφουμε στη συζήτηση για τον ένα χρόνο από την κρίση της Σύμιας. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Θόδωρο Πάγκαλο. Ακούσαμε τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον Πάνο Λουκάου και τον Παντελή Καψή σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα μου επιτραπεί, ως προς τα συγκεκριμένα γεγονότα και περιστατικά της 30 Ιανουαρίου και των ημερών που προηγήθηκαν 30 Ιανουαρίου 1996. Να πάμε στην Άγκυρα. Εκεί πήγε ο Γιώργος Λαβιανός, ο οποίος μίλησε με εξέχοντες παράγοντες της τουρκικής κυβερνήσεως και της τουρκικής πολιτικής τάξης και μας μεταφέρει τη δική τους εκτίμηση για τα γεγονότα. Η μία, ένας χρόνος μετά. Και το ερώτημα που ακόμη πλανάται εδώ στην Ελλάδα είναι τελικά ποιος έχει τον πρώτο ρόλο στις αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ο στρατός ή η πολιτική. Ο Μπουλέν Ντετσεβίτ, το πρωθυπουργός, το 1974, δίνει τη δική του εξήγηση. The Turkish army is very careful in the international implications of its statements and actions. It's not an aggressive army at all. So I can't put the blame on the Turkish army. Both sides, both Greece and Turkey should realize that we should take up the Aegean issue with all its aspects with an open mind. Realizing, as I said, that it is not basically a juridical problem, but a geopolitical problem. Mr. President, in Athens we have the feeling that the Turkish policy towards our country has an offensive character. What's your opinion? This does not comply with facts. In fact, during the present century, Turkey never even tried to invade parts of Ireland or of Greece or Dodecanese Islands, but Greece, with the support and encouragement of Western powers, tried to invade Turkey. During the Second World War, there were several offers to Turkey to take over the Dodecanese Islands, but Turkish governments turned back this offer. Thessalonica was Atatürk's beloved birthplace.
But even Thessalonica was left to Greece after the Turco-Greek war of the early 20s. So I don't think that the sphere of Turkish intentions over Greece is founded. Certainly it's not founded. On the contrary, whenever Western powers left us alone, excellent relations were established between Turkey and Greece, as was proven during the course of dialogue between Atatürk and Venizelos right after the Turco-Greek War, or during the cooperation established under the leaderships of Menderes and Karamanlis right after the Second World War. Both countries have every interest in establishing close cooperation. If our Western friends, allies, leave us alone, I think we can easily achieve a peaceful and cooperative relationship. Are you afraid for, let's say, that the Americans drive us to a Dayton agreement? Yes, I think that both nations are mature enough to settle their differences and to find solutions to their mutual problems by themselves, without necessarily the interventions of others. Many countries try to interfere in a local problem, it becomes more difficult to solve it. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Ντενίς Μπαϊκάλ, θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το επεισόδιο στα Ίμια. Fakat bu olayın özüyle doğrudan ilgili değildir. Bu krizin Yunanistan'dan kaynaklanan nedenlerinin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkileri daha olumlu bir noktaya getirme konusunda bir ortak irade var ise, bu irade Yunanistan'ın füze krizine götüren adımları atmamasına neden olmalıydı. Türkiye'nin de bu krizin kontrol altına alınmasına yardımcı olacak bir üslup içinde tavır takınması gerekiyordu. Fakat her ikisinin de birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi ne yazık ki mümkün değil. Ο Ντενίς Μπαϊκάλ, όπως και οι περισσότεροι Τούρκοι πολιτικοί, υποστηρίζουν ότι μόνο με τον διάλογο θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στις διαφορές μας. Gelmemek için olup bitti yapmaktan, emrivaki yapmaktan uzak durmak gerekir. İhtilaflı konular olabilir. İhtilaflı konuları çözmenin yolu, tek taraflı anlayışımıza göre uygun gördüğümüz çözümü oraya dayatmak değil, bunu oturup müzakere etmektir. Müzakereye girmeden, birbirimizden kaçarak, müzakere etmenin kendisinin bizatihi bir sorun kaynağı olduğunu kabul ederek bu durumlara düşmekten çıkamayız. Yani buna benzer durumlara gelecekte de sürüklenmemek için yapılması gereken şey Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı ilişkiye geçmeleridir, diyalog başlatmalarıdır, müzakere gerçekleştirmeleridir. O ekprosopos του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μέρακ Μπέλ, μας θύμισε την πρόταση του Μεσούτ Γκιλμάζ όταν στις 24 Μαρτίου 1996 ως Πρωθυπουργός Τουρκίας πρότεινε ουσιαστικά για πρώτη φορά να αρχίσει διάλογος με την Ελλάδα και να σταλούν αρκετά από τα θέματα στα οποία διαφωνούμε για επίλυση στο δικαστήριο της Χάγης. If you look at the facts regarding the foreign developments as far as Turkey and Greece are concerned, you will see that it's not the Turkish side which has created the tension. On the contrary, the Turkish government has made a great opening to the Greek government, inviting them to the negotiating table to cover all the outstanding issues between the two countries and then try to find out the best ways to address each and every difference of opinion. What could be the best method to address those questions? But unfortunately, it's been 9 months now that there has been no positive reply from the Greek government as to this great opening of Turkey to solve the issues between the two countries through dialogue and conciliation. Στον Μπουλέν Τζεβίτ θέσαμε το ερώτημα γιατί γενικώς οι πολιτικοί της Τουρκίας δεν θέλουν να στείλουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την Ελλάδα στο δικαστήριο της Χάγης. By looking at the map, one can easily see that the issue in the Aegean is a very complicated geographical and political issue.
It is not a juridical issue, basically. It's a very complicated political issue. We cannot leave it to judges of foreign countries to resolve that geopolitical problem. But if at the final stage of a fruitful dialogue some disagreements remain on certain details, then we can think of going to the International Court. Συνηθίζουμε να λέμε ότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής οι Τούρκοι διαθέτουν ενιαίο μέτωπο. Όμως εμείς διαπιστώσαμε ότι οι απόψεις τους διαφέρουν ριζικά. Ο Γιλμάς δέχεται τη Χάγη, ο Τζεβίτ όχι. Ο Μπουλέντο Τζεβίτ πιστεύει στο μεταξύ μας διάλογο, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Τουρχάν Ταγιάν θα ζητούσε τη μεσολάβηση των Αμερικανών. Αμερικά, bizim dostumuz ve müttefikimiz. Sizin de dostunuz, müttefikiniz. Esasen biz sizlerle de müttefikiz NATO çerçevesinde. Ve sadece mecburi komşuluk değil, dost olmaya, sizlerle dost olmaya, dost yaşamaya ihtiyacımız var, mecburiyetimiz var karşılıklı olarak. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman beliren bu tür krizlere yaklaşımını ve müzaretini her zaman biz anlayışla karşılıyoruz. Çok güzel που λέμε και στην Τουρκία. Να περάσουμε στη συζήτηση. Το ερώτημα που θα σας θέσω είναι από όσα ακούσαμε και από την τουρκική πλευρά, από όσα ξέρουμε το χρόνο αυτό που μεσολάβησε, από όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μετά την Ήμια, θα ήθελα να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Πάγκαλο. Τελικώς τι συνέβη στην Ήμια? Ήταν μια προσχεδιασμένη κρίση από την Τουρκία ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, ή ήταν ένα συμπτωματικό γεγονός που κορυφώθηκε, που κλιμακώθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, από άστοχους χειρισμούς, από κακές εκτιμήσεις, από κακές συμπτώσεις, από λάθη, από άδολους πατριωτισμούς, όπως είπαμε προηγουμένως? Ποια είναι η εκτίμηση που έχετε διαμορφώσει έτσι 12 μήνες μετά? Εγώ νομίζω, κύριε Πρετεντέρη, ότι το πλαίσιο, το συγκρουσιακό του status quo στο Αιγαίο, αυτό είναι ο νέος στρατηγικός στόχος της αμυντικής.